Έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα βίντεο για τους λάτρες των καρχαριών. Για αυτούς που πραγματικά γουστάρουν να βλέπουν τριγωνικά δόντια, πτερίγια να σκίζουν το νερό και λευκούς καρχαρίες της Μεσογείου να σπάνε τα ρεκόρ με το μέγεθός τους. Ψήτσα καλάκο. Ναι, εσένα λέω. Εσένα που δεν σε ψήνει φάση με τους καρχαρίες και κάθεσαι με το πληκτρολόγιο στο χέρι για να γράψεις την εξυπνάδα σου στα σχόλια. Πάτα dislike και κλείσε το βίντεο όσο προλαβαίνεις. Είναι άτιμο πράγμα ο καρχαρίας. Άτιμο πράγμα. Για τους υπόλοιπους, πάμε να θαυμάσουμε το λευκό καρχαρία της Μεσογείου. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά για να καταρρύπτουμε και μερικούς μύθους όσο ξετυλίγουμε το κουβάρι των λευκών καρχαριών της Μεσογείου. Καταρχάς, δεν υπάρχουν λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο. Αυτό πίστευε ο περισσότερος κόσμος μέχρι το 1996. Τότε ήταν που η Ιταλική Τράπεζα Δεδομένων Great White Shark άρχισε να συλλέγει στοιχεία, καταγράφοντας θεάσεις μεγάλων καρχαριών από δίτες, ψαράδες, λουόμενους κλπ. Αυτή η σχολαστική έρευνα παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης της για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας ένα θησαυροφυλάκιο πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος, τη συμπεριφορά, την αναπαραγωγή, τη διατροφή και τις επιθέσεις σε ανθρώπους. Με 593 καταγραφές μεγάλων λευκών καρχαριών από ολόκληρη την περιοχή, το Mediterranean Great White Sharks αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωμένη μελέτη για το είδος στη Μεσόγειο και αποτελεί έναν πλούσιο πόρο για ιστορικούς, επιστήμονες, ψαράδες και δίτες. Όσοι βρείτε το βιβλίο και λατρεύετε αυτά τα ζώα, αγοράστε το χωρίς δεύτερη σκέψη. Εμένα με τρομάζουν οι καρχαρίες. Ψόφω σε όλους τους. Καλά, εσύ διάβασε το βιβλίο των εκδόσεων Πατάκη, Τι είναι τα κακά. Ίσως σε κρατήσει λίγο απασχολημένο αυτόν τον καιρό και δεν μας πρίζει τα σηκώτια στα σχόλια. Στο είπα, αυτό το βίντεο δεν είναι για σένα. Παλιότερα υπήρχε ο μύθος ότι οι λευκοί καρχαροί της Μεσογείου είναι πολύ διαφορετικοί σε σχέση με τους λευκούς του υπόλοιπου κόσμου και αρκετά μικρότεροι. Φυσικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο λευκός καρχαρίας της Μεσογείου είναι ακριβώς το ίδιο είδος με όλους τους λευκούς καρχαρίες του κόσμου. Ο καρχαρόδων καρχαρίας. Κάτοικος της περιοχής από τα αρχαία χρόνια. Οι ειδικοί μετά από ανάλυση DNA σε πολλά άτομα έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου συγγενεύουν πολύ περισσότερο με τους λευκούς καρχαρίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας από ότι με τους λευκούς καρχαρίες του Ατλαντικού και της Νοτιού Αφρικής. Που βαρεθήκαμε ρε φίλε, θα δούμε και άλλο λευκό καρχαρία να κουλμπάει στη Μεσόγειο. Ρε είναι σημαντικά αυτά που λέω. Ναι, αλλά βαριόμαστε. Καλά, σκάσε τώρα. Στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί μερικοί από τους μεγαλύτερους λευκούς καρχαρίες στον πλανήτη. Βουτιά στο νερό και πάμε να δούμε τι έγινε μερικά χρόνια πριν. 1998, Ρίμινη, Ιταλία. Ένας πιτσιρικάς έχει πιάσει με το καλάμι του έναν αλεποκαρχαρία. Θρίσερσα. Όλο χαρά ο μικρός Μπιόρν κάνει μια κίνηση νίκης με τη γροθιά του. Ναι, Μπιόρν. Προφανώς δεν το λένε Μπιόρν, αλλά του μοιάζει. Και λέει ναι, έπιασε έναν καρχαρία. Και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο μεγαλύτερος θηρευτής της Μεσογείου. Ο καρχαρόδων καρχαρίας. Ο πατέρας του μικρού φωνάζει «Uno squalo bianco!» «Uno squalo bianco!» Ένας λευκός καρχαρίας, αυτό σημαίνει. Μάθε κανένα ιταλικό. Και αστραπιαία ο λευκός καρχαρίας αρχίζει να κατασπαράζει το αλίευμα του πιτσιρικά. Αφροί, παφλασμοί και το χαρακτηριστικό τσαφ που ακούς κάθε φορά που τα δόντια ενός λευκού σκίζουν τη σάρκα του θεράματός του. Αργότερα είπαν ότι είχε μήκος πάνω από 6 μέτρα. Στο βίντεο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο βέβαια. Ένα μήκος βέβαια που συχνά έχουν λευκοί καρχαρίες της Αυστραλίας, της Νοτιού Αφρικής, της Καλιφόρνια, που τρέφονται με θαλάσσια λιοντάρια και φώκες. Σίγουρα όμως κάτι σπάνιο για ένα λευκό καρχαρία που τρέφεται μόνο με ψάρια. Ή όχι. Υπομονή και θα φτάσουμε και στην τροφή τους. Σίγουρα δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πάμε λίγο πίσω στην ιστορία πρώτα. Η πρώτη καταγραφή επίθεσης καρχαρία χρονολογείται στα 725 π.Χ. Πρόκειται για ένα αγκείο που βρέθηκε στην Νάπολη και δείχνει ένα ναυάγιο και μερικούς ανθρώπους μέσα στο νερό. Ένα μεγάλο ψάρι φαίνεται να έχει βάλει το κεφάλι του ανθρώπου στο στόμα του, ενώ από πάνω βλέπουμε το σώμα ενός ανθρώπου μόνο από τη μέση και κάτω. Κάτι που δείχνει ότι ίσως να έχει φαγωθεί ήδη από το συγκεκριμένο ψάρι, καρχαρία, όπως θέλετε πείτε το. Αργότερα, περίπου το 492 π.Χ., ο Ηρόδοτος μας λέει ότι 300 περσικά πλοία με διοικητή τον εισβολέα Μαρδόνιο ναυάγησαν στα βράχια του Αγίου Όρους. Τότε δεν λεγόταν Άγιο Όρος, λεγόταν Όρος Άθος. Και τα πληρώματά τους φαγώθηκαν από θαλάσσια τέρατα. Τα χρόνια περνάνε και οι ψαράδες και όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα στην Μεσόγειο βλέπουν τεράστια θαλάσσια πλάσματα με κοφτερά τριγωνικά δόντια. Σε κάθε περιοχή τους δίνουν και ένα διαφορετικό όνομα.
Στη Μάλτα το λένε Silphion, που σημαίνει καρχαρίας διαστάσεων φάλαινας. Ενώ ένας τοπικός ευγενής, ο Giovanni Francesco Abella, έγραψε για ένα τρομακτικό θαλάσσιο τέρας με διπλές σειρές δοντιών που ξεβράστηκε στην ακτή της Μάλτας. Διπλές σειρές δοντιών. Η πιο φρικτή περίπτωση σημειώθηκε το 1908 όταν ένας θηλυκός λευκός, μήκους 4,5 μέτρων περίπου, πιάστηκε στα ανοιχτά του Κάπο Σαν Κρόσε στην Ανατολική Σικελία, με 3 ανθρώπινα πτώματα στο στομάχι του. Όμως, όσο φρικιαστική και αν φαίνεται αυτή η εικόνα, αυτά τα λείψανα ενός άντρα, μιας γυναίκας και ενός παιδιού, θεωρήθηκε ότι βρέθηκαν εκεί μέσα επειδή ήταν θύματα ενός πρόσφατου τσουνάμι που προκλήθηκε από το σεισμό της Μεσσίνης και όχι απαραίτητα θύματα του Καρχαρία. Επιπλέον, μέσα στον Καρχαρία βρέθηκε να υπάρχουν και τα υπολείμματα ενός σκύλου και μιας αγελάδας. Με λίγα λόγια, τα πτώματα βρέθηκαν στη θάλασσα όπου πολύ απλά ο Καρχαρίας τα έφαγε. Ένα άλλο θέμα, με μεγάλα περιθώρια αμφιβολίας όμως, είναι το μέγεθος. Το μέγεθος των λευκών καρχαριών της Μεσογείου. Οι αναφορές συγκεκριμένων λευκών που πιάστηκαν από ψαράδες, είτε σκόπιμα είτε τυχαία, στη Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια των ετών αποτελούν βασικό μέρος των ερευνών. Ενώ πολλοί καρχαρίες φαίνεται να είχαν επίτηδες ψεύτικες διαστάσεις από εκείνους που τους έπιασαν, το ξέρετε άλλωστε το ανέκδοτο με τον ψαρά και τον κυνηγό, το κόψε κάτι. Αρκετά δείγματα έχουν μετρηθεί αρκετά αξιόπιστα ώστε να υποδηλώνουν ότι οι καρχαρίες της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα μεγάλοι. Τεράστιοι θα έλεγε κανείς. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής, με το στενό της Σικελίας να είναι ο κύριος τόπος γεννήσεων για τους θηλυκούς λευκούς καρχαρίες. Και επίσης μια θεμελιώδης περιοχή για τα νεογνά και τα νεογέννητα, λέονται Μανταλένα. Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό ότι στην περιοχή έχουν γίνει τόσες πολλές παρατηρήσεις σεξουαλικά όριμων λευκών καρχαριών, οι οποίες μερικές φορές μπορεί να αποκτήσουν τεράστια μεγέθη. Από τα επιβεβαιωμένα δείγματα που ο Ντε Μανταλένα πιστεύει ότι είναι αξιόπιστα, το μεγαλύτερο πιθανότητα είναι ένα θηλυκό που υπολογίζεται στα 6,6 με 6,8 μέτρα που πιάστηκε στα ανοιχτά της Μασσαλίας στη Γαλλία στις 15 Οκτωβρίου του 1925. Ένας καρχαρίας σχεδόν ίδιου μεγέθου πιάστηκε στα ανοιχτά του Φίλφλα στη Μάλτα το 1987 και άλλα τρία θηλυκά με μετρήσεις που υπολογίζονται μεταξύ 6 και 6,2 μέτρων που πιάστηκαν στη Σικελία το 1961, στη Χαλκιδική το 1973 και στη Μαγιόρκα το 1976. Αυτό με τη Χαλκιδική κάνουμε μια υποσημείωση γιατί θα δούμε κάτι παρακάτω. Φυσικά αυτά τα δείγματα βασίζονται σε φωτογραφικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου φτάνουν τα 6,6 μέτρα σε συνολικό μήκος. Φυσικά από τους καρχαρίες που έχουν πιαστεί και μπορούν ακόμα να μετρηθούν, ο μεγαλύτερος είναι ένας καρχαρίας που βρίσκεται στο Μουσείο της Ζωολογίας στη Λοζάνη της Ελβετίας. Ένα θηλυκό που πιάστηκε στα ανοιχτά της Γαλλίας στις 13 Οκτωβρίου του 1956. Ο θηλυκός μεγάλος λευκός καρχαρίας των σχεδόν 6 μέτρων που αναφέρθηκε παραπάνω μετρήθηκε με ακρίβεια τη στιγμή της σύλληψης και εξακολουθεί να είναι μετρήσιμος, λέει ο Ντε Μανταλένα, καθιστώντας το μεγαλύτερο δείγμα που έχει αναφερθεί ποτέ με μέγεθος που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Από την άλλη, υπάρχει ο λευκός καρχαρίας της Χαλκιδικής. Και εδώ τώρα θα δούμε τι συμβαίνει πραγματικά με αυτόν. Όπως θα ακούσουμε και στο παρακάτω βίντεο, ο συγκεκριμένος πιάστηκε και ήρθε στην παραλία ζωντανός στις 3 Ιουλίου του 1973. Και όπως μας εξηγεί ο αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος, είχε μήκος 7,5 μέτρα και βάρος 2,5 τόνους και θα μπορούσε να είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Αν και τα 7,5 μέτρα μοιάζουν υπερβολικά, δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητούμε τα όσα λέει ο κύριος στο βίντεο. Μιας και ο καρχαρίς ήταν σε στεριά και μπορούσε να μετρηθεί με ακρίβεια. Ήτανε 3 Ιουλίου του 1973 και οι ψαράδες είχαν ρίξει ξυφιόδειχτα και αυτό το τέρας είχε πιαστεί στα δίχτυα με αποτέλεσμα να το φέρουν ζωντανό στην παραλία στη Χρούσο, εκεί που είναι σήμερα τα Beach Bar. Μιλάμε για ένα λευκό καρχαρία 7,5 μέτρων, 2,5 τόνους. Τώρα μιλάμε για εποχή δικτατορίας, 1973. Όταν το σκίσανε μέσα, είχε ένα ντενεκέ από λάδι, είχε ένα ψάρι σε σύψη γύρω στο 1 κιλό, σκαθάρι νομίζω ήταν, και επίσης και ένα άλογο μαζί με το πέταλο. Τώρα πού βρέθηκε αυτό. Εδώ να δεις τη διαφορά, ότι ο φορτωτής που το ανεβάζει είναι πιο μικρός από το καρχαρία. Φυσικά τότε δεν ξαναεμφανίστηκε. Αυτός είχε ακολουθήσει μάλλον από ό,τι λένε οι ψαράδες καράβι το οποίο πήγαινε στη Γερακινή να φορτώσει μετάλλευμα. Και βρέθηκε εκεί, μπλέχτηκε στα δίχτυα και το φέρανε στην παραλία, στο παλιούρι εκεί που είναι ο Κουρσάρος σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία. Εσείς ήσταν παρόν. Ήμουν παρόν, είμαι εδώ μαζί με ένα φίλο μου. Ήμουν 17 χρονών τότε.
Οι φωτογραφίες πάντως είναι εντυπωσιακές και μαρτυρούν ότι το ζώο ήταν πραγματικά τεράστιο. Με τι τρέφονται όμως και γίνονται τόσο μεγάλοι στη Μεσόγειο, εφόσον δεν υπάρχουν τόσες πολλές φώκες ή θαλάσσιοι ελέφαντες? Η έκθεση για την κατάσταση της παγκόσμιας αλίας και υδατοκαλλιέργειας που ανατέθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2018 προσδιορίσε τη Μεσόγειο ως τη θάλασσα με την μεγαλύτερη εξάντληση από τον άνθρωπο στον κόσμο, με το 62% των ιχνοαποθεμάτων να χαρακτηρίζονται ως υπεραλιευμένα. Οι τάσεις των πληθυσμών των θηλαστικών στη Μεσόγειο θα μπορούσαν να είναι παράλληλες με αυτές των καρχαριών, καθώς οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είναι γνωστό ότι συχνάζουν σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις από φώκες και θαλάσσια λιοντάρια. Αλλά σύμφωνα με ωκεανολόγους και βιολόγους θαλάσσιας ζωής, οι καρχαρίες μπορεί να είναι και οπορτουνιστές. Γνωρίζουμε ότι οι λευκοί καρχαρίες τρώνε θαλάσσια θηλαστικά όπως φώκες, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο θύραμά τους. Τρώνε επίσης μια ποικιλία από ψάρια, χελώνες, άλλους καρχαρίες, αλλά και δελφίνια. Δελφίνια. Το νησί Φαβικνάνα στα δυτικά της Σικελίας αποκαλείται από τους ντόπιους ως το νησί των λευκών καρχαριών. Εκεί, μεταξύ του 1953 και 1988, οι ψαράδες του νησιού έπιασαν 16 μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Όλοι αυτοί οι καρχαρίες ακολουθούσαν κοπάδια τόνου και πιάστηκαν στα δίχτυα των ψαράδων. Πράγμα που επιβεβαιώνει ότι οι λευκοί καρχαρίες της περιοχής της Σικελίας τρέφονται κατά κύριο λόγο με τόνους, αλλά όχι μόνο. Το 1980, ο καρχαρίας που έπιασαν οι ψαράδες της περιοχής αποκάλυψε ότι στο στομάχι του υπήρχε ένα μικρό δελφίνι. Ο λευκός καρχαρίας μήκους 5,5 μέτρων που έπιασαν το 1987, στο στομάχι του είχε ένα ακόμα μεγαλύτερο δελφίνι, ενώ ένας άλλος που πιάστηκε το 1988 είχε μέσα στο στομάχι του ένα ολόκληρο δελφίνι κομμένο σε δύο κομμάτια βάρους 200 κιλών. Από την άλλη, πηγαίνοντας λίγο πιο παλιά, σε απολιθωμένο σκελετό δελφινιού 3 εκατομμυρίων ετών βρέθηκαν σημάδια δοντιών λευκού καρχαρία. Πράγμα που σημαίνει ότι στην περιοχή της Μεσογείου ανέκαθεν οι λευκοί καρχαρίες κυνηγούσαν και τρέφονταν και με δελφίνια. Το ίδιο θύραμα, δελφίνια δηλαδή, βρήκανε και στις σκυλές των δύο τεράστιων λευκών που πιάστηκαν στη Μάλτα το 1987. Ο πρώτος είχε στο στομάχι του ένα ολόκληρο γαλάζιο καρχαρία, τρελό, μήκους 2 μέτρων περίπου, και ένα δελφίνι 2,5 μέτρων κομμένο σε 3 κομμάτια. Στο ίδιο στομάχι. Απαντήσεις λοιπόν υπάρχουν στο με τι άλλο μπορεί να τρέφεται ένας λευκός καρχαρίας όταν στην περιοχή της Μεσογείου ο πληθυσμός της φώκιας είναι μικρός ή γενικά ανύπαρκτος. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για το λευκό καρχαρία της Μεσογείου. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο να το βρήκατε ιδιαίτερα ενδιαφέρον όπως το βρήκαμε κι εμείς. Αν ναι, κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Εμείς τα λέμε στο επόμενο.